Κυριακή, νομίζω και εσείς υπογραμμίζετε αυτό που υπογραμμίζουν όλοι, ότι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι ένα στενά θεσμικό θέμα, άμυρο πολιτικών εξελίξεων και πολιτικών συνέπειων. Και αυτή μας δείχνει η ιστορία τουλάχιστον της μεταπολίτευσης για την εκλογή των Προέδρων. Συνδεόταν πάντα με πολιτικές εξελίξεις. Επομένως, η πρώτη μου παρατήρηση υπέρ της αντιθεσμικότητας της συμπεριφοράς σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χαρακτηρίσει και τον χώρο, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας για αντιθεσμικότητα το 90 κτλ. Κτλ. Δεν έχει βάση. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι, αν υπάρχει ένα προβληματικό σημείο στην όλη συζήτηση, είναι ότι περιορίζεται, και εδώ σας απαντώ σε αυτό που με ρωτήσετε, σε ονόματα και σε αριθμούς. Όχι πως δεν, κάποιον θα βγει πρόεδρος, και για να βγει πρόεδρος το Σύνταγμα προβλέπει κάποιες διαδικασίες, κάποιες αριθμητικές αναλογίες. Αλλά αυτό που χάνει ή, εν πάση περιπτώσει, κρύβει την πολιτική ουσία είναι ότι η εκλογή του Προέδρου, αν θα γίνει από αυτή τη Βουλή ή από την επόμενη, συνδέεται με τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, αν σήμερα πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν κουκούλωμα της πολιτικής κατάστασης που έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι στοιχείο της πολιτικής, πρέπει να εκλεγεί από μια καινούργια Βουλή, μια Βουλή που θα εκλεγεί από το λαό για να αντιστρέψει αυτή την πολιτική, η οποία δείχνει ότι δεν έχει, τουλάχιστον με βάση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, την απαραίτητη νομιμοποίηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι συνδέεται και με τη θητεία του σημερινού Προέδρου. Καμιά φορά το θεωρούμε ταμπού. Ακούστε, για να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Αν ο Πρόεδρος συνεχίσει να έχει την ίδια συμπεριφορά απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές, έχει τη μόνη αρμοδιότητα που έχει είναι να υπογράφει. Είχε τη δυνατότητα να αναπέμψει, απαράδεκτα, όπως έχουν αποδειχτεί από την πράξη, αντικοινωνικά, όπως λέει το Σύνταγμα, νομοσχέδια και να ζητήσει τη διόρθωσή του. Δεν το έκανε. Ήταν δεσμευμένος λοιπόν σε μια πολιτική, επειδή θεωρείται ότι αν έρχεται σε σύγκρουση ο Πρόεδρος με την κυβέρνηση, δημιουργείται μείζον πολιτιακό θέμα. Και ενδεχομένως να δημιουργείται. Φέρτε το τώρα στα σημερινά δεδομένα. Τώρα λέμε, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, κατά τη γνώμη μας. Ο λαός πρέπει να αποδοκιμάσει αυτή την πολιτική. Πρέπει να πάμε σε άλλη πολιτική. Επομένως, το θέμα ότι ο Πρόεδρος πρέπει να αντιστοιχηθεί από την καινούργια πολιτική κατάσταση που ζητάει αλλαγή, είναι το πολιτικό διακύβευμα που λέμε εμείς. Και επομένως, η ονοματολογία έχει τη σημασία της. Από την άποψη αυτή, επειδή άκουσα και τη δήλωση του κ. Τσίπρα χθες, ότι ο κ. Κουβέλης πιστεύει ότι δεν θα δώσει παράταση στο βίο αυτής της κυβέρνησης, ο κ. Κουβέλης θα μπορούσε να ήταν μια πρόταση για την Προεδρία της χώρας μετά τις εκλογές? Θα μπω εκ των υστέρων και εγώ, ή θα με βάλετε στην ίδια συζήτηση. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γίνεται τέτοια. Με συγχωρείτε, το σωστό, εσείς μπορεί να ρωτάτε. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι το κεντρικό ζήτημα είναι να βγει ο Πρόεδρος από μια νέα εκλεγόμενη Βουλή. Ποιος θα είναι αυτός? Υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχουν πρόσωπα, νομίζω, και μπορεί να γίνει τότε η συζήτηση. Γιατί αν την ξεκινήσουμε τώρα, εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε, ουσιαστικά είναι σαν να το υπονομεύουμε. Εγώ, κατά τη γνώμη μου, είναι τα κέστα ονόματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και δεύτερο, δημιουργείς παρενέργειες πριν την εκλογή. Δηλαδή, προφητεία κάνεις για να δημιουργείς παρενέργειες. Όμως το κεντρικό θέμα, και απαντώ για να μην σας κουράζω να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι, εδώ φίλοι, εμείς λέμε ότι πρέπει η Βουλή αυτή να διαλυθεί, η κυβέρνηση να φύγει, ο λαός θα την ανατρέψει και η νέα Βουλή να εκλέξει Πρόεδρος Δημοκρατίας, όπως θα αποφασίσει για την κατάργηση των μνημονίων και ούτω καθεξής. Δεν τα εξισώνω, αλλά λέω, πρέπει μια νέα Βουλή με άλλο συσχετισμό, λέμε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, να λύσει τα προβλήματα και το πολιτιακό και το πολιτικό. Κύριε Κερακάκη, και επί της κουβέντας που άνοιξε και επί της πρότασης.